Λοιπόν, αυτό το άλογο μας το έστειλαν σε φωτογραφία ένας άνθρωπος που ήταν εκείνη τη στιγμή εκεί, όταν αυτό έπεσε κάτω. Μας είπε ότι εργαζόταν αρκετή ώρα. Η θερμοκρασία σήμερα μιλάμε ότι είναι 38-39 βαθμοί. Μάλιστα. Άρα όλες αυτές οι εγκύκλοι που έχει βγάλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι άχρηστες. Που συστήνει, απλά συστήνει ορθή χρήση των ζώων. Θα πρέπει, αυτά που ξέρουμε είναι ακριβώς αυτά που γράψαμε. Το ζώο πέθανε βέβαια. Πέθανε. Δεν ξέρω η νομοκτηνιατρική υπηρεσία τι θα αποφανθεί. Φαντάζομαι θα εξεταστεί και θα αποφανθούν. Και από εκεί και πέρα ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει επίσημα. Δεν έχουμε μεγάλες ελπίδες. Τα άλογα στην Πάρνηθα που κάποιος πέταξε ακόμα κυλιώνουνε. Τα άλογα στην Πάρνηθα έχουν ηλεκτρονική σήμανση και δεν μπορούμε να βρούμε σε ποιους ανήκαν. Οπότε είναι ένα χάος με τα υποειδή στην Ελλάδα. Ένα απίστευτο χάος. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν υπάρχουν ενδείξεις αν το άλογο υπέστη θερμοπληξία ή εν πάση περιπτώσει κάποια άλλη. Αυτό θα μας το πει η νομοκτονιατρική υπηρεσία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, το καλύτερο θα ήταν αυτή τη στιγμή να στέλναμε δικό μας κτηνίατρο. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα οικονομική. Μάλιστα. Και να έχουμε και εμείς άποψη μαζί με την νομοκτονιατρική. Πάντως, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, ήταν εν ώρα εργασίας. Δηλαδή, εν ώρα εργασίας, βέβαια. Και απορώ ποιοι άνθρωποι ανεβαίνουν σε άμαξες με 38 βαθμούς για να πάνε πού. Δηλαδή, αυτό γράψαμε και μέσα. Η Σταχτομπούτα έχει πεθάνει. Ας ηρεμήσουν λίγο. Μου στείλανε φωτογραφία άμαξα γάμου και δίπλα δεμένο το πουλαράκι της Φοράδας να χτυπιέται. Τι καλό νομίζουν ότι δίνουν στη ζωή τους με αυτές τις φωτογραφίες και αυτές τις εικόνες. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι πολίτες. Κυρία Ρούσου, ωστόσο αυξάνονται δραματικά το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά είτε κακοποίησης είτε των αλόγων που βρίσκονται θανατωμένα σε γκρεμούς όπως στην Πάρνηθα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό, δηλαδή, γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση γενικότερα? Δεν είναι έξαρση, αυτό είναι απλά και μόνο τώρα, ας πούμε, τούτο το σημερινό το βγάλαμε στη φωτογραφία. Κάποιος, να είναι καλά όποιος το έβγαλε στις φωτογραφίες, και έγινε γνωστό. Δεν σημαίνει τίποτα. Πηγαίνετε και σε άλλα νησιά. Θα δείτε λίγο κοκαλιασμένα, απλά είναι τυχερά και δεν πέσανε κάτω. Μπορεί να πέσανε κάτω το βράδυ που τα πήγαν να ξεκουραστούν. Στην Κηφισιά η αστυνομία δεν μπορεί να εντοπίσει τους αμαξάδες. Είναι δύσκολο. Στις Πέτσες κανένας δεν μπορεί να μας πει τι γίνεται. Δηλαδή κάπου όταν πεθαίνει, ναι, γίνεται viral. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι ενδιάμεσα όλα είναι καλά. Σε αυτό το πράγμα, στο να σταματήσει αυτό το πράγμα γενικότερα, ποιος αντιστέκεται περισσότερο, ο οργανισμός του τουρισμού? Στο να σταματήσει αυτό το πράγμα αντιστέκεται η αδιαφορία η κρατική, καθαρά. Μάλιστα. Πριν βγει ο 48-30, που έχει κάποια καλά πράγματα μέσα, φωνάζαμε, παρακαλούσαμε, βάλτε μας μέσα πριν τη διαβούλευση, να πούμε και για τα υποειδή. Μας γράψανε. Τώρα πρέπει να βγει ένας καινούριος νόμος, ο οποίος να αφορά αποκλειστικά τα υποειδή. Μας γράψανε, μας δυσφημίσανε, μας στοχοποιήσανε. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά με το φιλοζωικό χώρο. Και όταν θέλουμε να βγάλουμε νόμους, η δημοκρατία λέει ότι πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Μάλιστα. Σε επίπεδο καταγραφής Μητρώου των υποειδών, πώς είμαστε? Λοιπόν, από αυτό? Τον Οκτώβριο, να είναι καλά οι καταγγελίες μας και τα έξοδά μας στους δικηγόρους, από τον Οκτώβριο του 2022 ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο κοινοτικός κανονισμός που αφορά καταγραφή και αναγνώριση υποειδών με ρυθμό χελώνας. Στη δε οικία φρόντισε πάλι το κράτος να μην βάλει ποινές. Δηλαδή, σας παρακαλούμε μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 να έχετε καταγράψει τα υποειδή. Όποιος δεν έχει καταγράψει θεωρούνται ανεπιτήρητα. Μπράβο. Μάλιστα. Δεν λέει κάτι. Το αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Ρούσου. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.